και επιχειρηματίες τώρα θα μας πούν τι γίνεται. Καλησπέρα, κύριε Κουγιουμτζή. Καλησπέρα, αντιπρόεδρος και στον Εμπορικό Σύλλογο, αντιπρόεδρος και στο Επαγγελματικό Πελτήριο. Μην πω και πού άλλο είστε αντιπρόεδρος. Πάτε καλά πάντως, κύριε Κουγιουμτζή, έτσι. Είναι μάχημος ο Κουγιουμτζής. Λοιπόν, πάμε δυνατά. Πάμε δυνατά. Εδώ είμαστε όλοι μαζί. Λοιπόν, κύριε Μητρόπουλε, δώστε μας το στίγμα πριν μας πει ο κύριος Κουγιουμτζής τι σημαίνει και για τους επιχειρηματίες μείωση των ασφαλιστικών εισφόρων. Γιατί εγώ απομόνωσα από την ομιλία του Πρωθυπουργού πριν λίγο, που λέει πόσα εκατομμύρια επιχειρήσεις κερδίζουν, έχουν ωφέλη από τη μείωση των εισφορών και πόσοι μισθωτοί κερδίζουν από την μείωση των εισφορών. Ποιος χάνει είναι όμως. Δεν διαβάζω πουθενά ποιος χάνει όμως. Είναι, όχι πάλι, κάναμε σχετική ανακοίνωση. Είναι αλήθεια ότι από τη μείωση κατά 3 μονάδες των ασφαλιστικών εισφορών από 1η-1η-21, κάθε εργαζόμενος με μισθό 650, τον κατώτατο, θα ωφεληθεί από 8 ευρώ το μήνα και κάθε άλλος μισθωτός με 2.000 και πάνω μισθό θα ωφεληθεί 23 ευρώ το μήνα. Άρα η γάμα ωφελίας, η ψαλίδα των εργαζομένων είναι από 8 ευρώ το μήνα έως 23 ευρώ. Εάν έχουν μισθό πάνω από 2.000. Εγώ απλώς επισημαίνω και αν κάνω λάθος, τουλάχιστον έτσι όπως το απομόνωσα, είπε ο Πρωθυπουργός, δεν το λέω εγώ, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, αυτή η μείωση, μην μπλέκουμε με νούμερα, σημαίνει ωφελεί 270.000 επιχειρήσεις και σχεδόν 2 εκατομμύρια εργαζομένους. Αυτό σημαίνει ετήσιο κέρδος 228 ευρώ για το μισθωτό των 1.000 ευρώ και 342 ευρώ για όποιον αμείβεται με 1.500 ευρώ το μήνα. Και 456 ευρώ για μισθό των 2.000 ευρώ. Κύριε Σαντίμα, έχουμε αναρτήσει και πίνακες εμείς στην ΕΛΙΠΕΚ, στη ιστοσελίδα της Επιστημονικής Ενέσεως, μόνο κάναμε την εξής παρέμβαση. Επειδή όπου έχουν στην Ευρώπη μειωθεί οι εισφορές, όχι μόνο δεν είχαμε αύξηση της απασχόλησης. Μα αυτό θέλω να μου πείτε, ποιος χάνει εγώ τώρα, γιατί γίνεται, έχει φάβα ο λάκκος. Ναι. Είχαμε και μείωση απασχόλησης, συστήσαμε στον κύριο Πρωθυπουργό, του στείλαμε την ανακοίνωση, να συνδυαστεί η μείωση των εισφορών με ρήτρα απαγόρευσης των απολύσεων για 2 χρόνια. Ή τουλάχιστον ρήτρα πρόσληψης. Ρήτρα πρόσληψης. Μειώνεις αν προσλάβεις. Έτσι. Άρα λοιπόν, αυτό αν γίνει είναι... Γιατί, ποιος χάνει. Από τα 3 μονάδες, λέει ο προϋπολογισμός και ο νόμος, θα χαθούν από τον ΟΕΔ κατ' έτος 816 εκατομμύρια. Μάλιστα. Πρόνοια να καλυφθούν δεν υπάρχει. Και πού θα βρεθεί αυτό το 1 δισεκατομμύριο. Άρα πώς θα αναπληρωθεί αυτό το πράγμα. Από τις συντάξεις. Θα μειωθούν επιδόματα ανεργίας. Θα μειωθούν οι επιδοτούμενοι άνεργοι. Οι συντάξεις μειώνονται. Δεν θα απαντήσετε ακόμα, μισό λεπτό. Πρωτού πάμε σε αυτό, πάμε στον κύριο Κουγιουμτζή. Λοιπόν, κύριε Κουγιουμτζή, εσείς πώς λαμβάνετε αυτό το μέτρο τώρα της μείωσης των εισφορών, σαν επιχειρηματίας? Ό,τι είναι προς την κατεύθυνση της μείωσης το θεωρούμε ως θετικό μέτρο. Αλλά από την άλλη, βεβαίως, είναι ένα μέτρο το οποίο είναι στο επίπεδο ψίχουλα. Με την έννοια ότι έχουμε ένα μη μισθολογικό κόστος, το δεύτερο υψηλότερο στην Ευρώπη, το ξέρει ο κύριος καθηγητής πάρα πολύ καλά, σε μια χώρα που έχουμε χάσει το 25% του ΑΕΠ. Σε μια χώρα που σε μια χώρα που σε λίγο καιρό θα μπούμε σε ύφεση με διψήφιο αριθμό, ίσως και πολύ περισσότερο από το 10,5 που αναφέρει ο κύριος Σταϊκούρας. Καταλαβαίνετε τι σημαίνει αυτό για μια επιχείρηση και αν θέλουμε να προσγειωθούμε στην τωρινή πραγματικότητα, για μια επιχείρηση που είναι κλειστή, που πρέπει να πληρώσει το 60% του ενοικίου του, πρέπει να πληρώσει τη ΔΕΗ της, πρέπει να πληρώσει το τέλος του μήνα τη δόση για το εισόδημα, για το έμφυα και να πληρώσει και το δώρο των Χριστουγέννων για τους εργαζόμενους τους. Έτσι, που αιμονικά η κυβέρνηση επιμένει να μην δώσει μεγαλύτερο μέρος από αυτό το δώρο στις κλειστές επιχειρήσεις, αλλά μόνο τους μήνες που ήταν σε αναστολή οι εργαζόμενοι, που καταλαβαίνω ότι το κρατικό ταμείο δεν έχει από κάπου να παράγει χρήμα. Συμφωνούμε όλοι σε αυτό. Αλλά αν δεν έχει το κρατικό ταμείο να παράγει χρήμα, πώς έχει ο ιδιώτης που είναι κλειστός εδώ και τόσους μήνες?
Συμφωνώ, το σωστό θα ήταν αυτή την περίοδο, κύριε Κλώσσα, η κυβέρνηση να δώσει ολόκληρο το δώρο και αυτό που αναλογεί στους επιχειρηματίες. Ακούμε πώς διατραγωδεί σωστά ο κύριος πρόεδρος την κατάστασή τους, να δώσει επί του ονομαστικού μισθού σε όλους τους ιδιωτικούς εργατοϋπάλληλους η κυβέρνηση ολόκληρο το δώρο. Για να δούμε, τι λέει ο Κουγιουμτζής που θα πληρώσει από την τσέπη. Τι να πει ο κύριος Κουγιουμτζής, ναι, θα το δεχτεί. Όχι, μα δεν είπα εγώ το αντίθετο, απλώς λέω επειδή θα βάλει το χέρι στην τσέπη, λέω να δω πώς θα το πει και θα βάλει το χέρι στην τσέπη. Όταν θα το βγάλει, τι θα βρει στην τσέπη είναι το ζήτημα. Πρώτα-πρώτα. Γιατί εγώ τον βλέπω, είναι σκεπτικός, μας ακούει με σκεπτικισμό τόση ώρα, γι' αυτό λέω. Πρώτα-πρώτα να δούμε. Κύριε Σιαδήμα, κύριε Κλώσσα. Λοιπόν, κύριε σήμερα Μητρόπουλε, κύριε Κουγιουμτζή, μου ήρθατε με μαύρα. Εγώ από εκεί σας καταλαβαίνω. Δεν έχετε διάθεση σήμερα. Σας καταλαβαίνω, εγώ σας βλέπω. Είναι μαύρη η κατάσταση και το εκφράζω και μέσα από τα ρούχα. Λοιπόν, από εκεί, πώς ξεκινάει η μέρα του κάθε ανθρώπου, είναι καθρέφτης. Ακριβώς. Κοιτάξτε, είμαστε σε μια δύσκολη φάση. Βεβαίως, πρώτη στο αγαθό είναι η υγεία. Και πρέπει να ακούμε τους ειδικούς στην κατεύθυνση του να πάρθουν κάποια μέτρα. Ξέρετε, δεν λαϊκίζουμε, να ξεκαθαρίσουμε κάτι, όμως, να σωθούμε, αλλά μετά να έχει ο κόσμος να φάει, έτσι. Προσέξτε, ναι, εμείς λέμε ότι παράλληλα με το υγειονομικό πρόβλημα υπάρχει και το οικονομικό πρόβλημα, το οποίο θα το αντιμετωπίσουμε. Και βεβαίως δεν ξέρουμε και πότε θα ανοίξουμε τα μαγαζιά μας. Και ξέρετε πολύ καλά ότι ένα μεγάλο μέρος του ετήσιου τσίρου, που κοντεύει στο 35%, γίνεται μέσα στις γιορτές. Άρα και περίπου είναι κοντά στα 3,5 δις. Μα γι' αυτό, κύριε Πρόεδρε, τέλος του χρόνου πληρώνουμε τέλη, πληρώνουμε ΦΠΑ, πληρώνεις ένφια, γιατί ποτέ δεν τα έχεις πάρει. Αυτό. Ωραία. Τώρα θα, και, ναι. Και αν μας το επιτρέψουν οι υγειονομικές συνθήκες και από ό,τι ακούγεται ανοίξουν μέσα στις 14 του μήνα, τι υπολογίζουμε με την ψυχολογία στο ΝΑΔΙΡ να πάμε μέσα στις εορτές, να πάμε σε ένα τζίρο της τάξης του 1,8 δις, τα 2 δις σε σχέση με το στο καλό σενάριο. Τουλάχιστον, για να αποδώσουμε και τα εύσημα εκεί που πρέπει να αποδίδουμε τα εύσημα, το μέτρο της επιστρεπτέας προκαταβολής 4, έστω και κατά 50% επιστρεπτέα, έχει τρέξει πολύ γρηγορότερα σχέση με τις τρεις προηγούμενες. Πληρώνονται οι άνθρωποι άμεσα, μέσα σε λίγες ώρες. Να σας δώσω εγώ ένα παράδειγμα. Και είναι πολύ καλό, πολύ θετικό αυτό. Εχθές το απόγευμα έγινε η αίτηση. Εχθές το απόγευμα έγινε η αίτηση. 12 η ώρα μπήκαν λεφτά σε λογαριασμό. 143.169 δικαιούχοι του τέταρτου κύκλου της επιστρεπτέας προκαταβολής. 700 εκατομμύρια ευρώ πληρώθηκαν σήμερα. Είναι ανακοίνωση που μόλις έδωσε το Υπουργείο Οικονομικών. Πληρώθηκαν σήμερα. Είναι η δεύτερη πληρωμή και θα ακολουθήσουν και άλλες. Τι ποσά μιλάμε, μιλάμε για τρελά. Για 1.000 ευρώ, για 2.000, μιλάμε για το ρεύμα, το νερό, το φαγητό, οικίσου και το ενίκιο. Ανάλογα το ποσοστό του καθενός. Είχαμε τη Δευτέρα τον κύριο Σταϊκούρα σε τηλεδιάσκεψη από το επαγγελματικό επιμελητήριο. Μα γι' αυτό πάω για το επιμελητήριο πριν. Τι σας είπε. Εκεί βγάλαμε την είδηση από τον κύριο Σταϊκούρα ότι ανάλογα πώς θα πάει η πανδημία, μάλλον δεν θα πληρωθούν χρέη επιχειρήσεων μέσα στο 2021. Και το 2022 θα τα έχετε. Ναι. Και πάμε για μια μεγάλη ρύθμιση όλων των οφειλών όταν λήξει όλος αυτός ο εφιάλτης. 120 δόσεις. Αυτό σημαίνει περαίωση ή 120 δόσεις. Όχι, 120 δόσεις. Αυτό είναι σημαντικό γεγονός. Και νίκη δικιά σας. Λοιπόν, έχουμε ένα λεπτό. Κύριε Μητρόπουλε. Ορίστε. Γιατί το συνταξιωτικό θα χάσει από τις ασφαλιστικές φορές, τώρα για να τα λέμε όπως είναι. Και να πείτε και αν το σχέδιο Πισαρίδη βάζει στο μάτι τα πλασματικά χρόνια για τις κύριες συντάξεις. 1,5 λεπτό. Από τη μείωση στο 3% των εισφορών, οι απώλειες για ΕΦΚΑ ΟΑΕΔ, λέω ΕΦΚΑ ΟΑΕΔ γιατί μέχρι τώρα ο ΕΦΚΑ κατακρατά 10 δισεκατομμύρια που έπρεπε να τα πάρει ο ΟΑΕΔ από τα συνεισπρατώμενα. Υπ' αυτή την έννοια θεωρώ ότι θα υπάρξει τρύπα, το παραδέχεται ο προϋπολογισμός και ο νόμος στη Βουλή. Πρέπει η κυβέρνηση να φέρει ρήτρα αυτόματης αναπλήρωσης των απολειών. Διαφορετικά θα υπάρχουν απώλειες. Άρα η μείωση των εισφορών τη χαιρετίζουν οι εργοδότες. Δεν καταλαβαίνουν αρκετοί ότι στο τέλος θα χάσουν σε επιδόματα συνάνθρωποι τους αλλά και οι ίδιοι.
Διότι με αυτό που μοιράζει στους επαγγελματίες το 400άρικο, η κυβέρνηση θα το δώσει με εισοδηματικά κριτήρια και είναι δικά τους χρήματα που πληρώνουν υπεραναργία. Σύνταξη, εγώ με τον Γλώσσα θα πάρουμε. Σύνταξη τώρα θα είναι μειωμένη. Τι θα γίνει, αυτό δεν μας λέτε. Καλά, κάτσε να φτάσουμε εκεί, να είμαστε γης και να υπάρχουν ταμεία. Είναι αλήθεια ότι το πρόγραμμα Πισαρίδη έχει ασύλληπτες ανατροπές. Ασύλληπτες ανατροπές για συντάξεις, για μισθούς και για επιδόματα. Θεωρώ ότι πρέπει να αφιερώσετε, ξέρω, τις ευαισθησίες σας και την επιμονή στην εγκυρότητα και καθολική ενημέρωση του κόσμου, να αφιερώσετε και με άλλους, να ακουστεί ο πλουραλισμός. Το κλείνω από απόψεις. Τώρα, κύριε Μητρόπουλε, το επόμενο ραντεβού θα είναι να συζητήσουμε για το σχέδιο Ψαρίδη. Τι φέρνει, αυτό. Ωραία, θα το κάνουμε αυτό την άλλη εβδομάδα, να ανησυχείτε. Για να κάτσει λίγο και η σκόνη με τον κορονοϊό. Το κλείσαμε από τώρα. Λοιπόν, ωραία. Κύριε Μητρόπουλε, την άλλη φορά. Αν τα πούμε την Παρασκευή, να έχετε κανένα τεντράκι χριστουγεννιάτικο, γιατί βλέπω ο κύριος Κουγιουμτζής έχει βάλει Άγιο Βασίλη εκεί πέρα. Κύριε Σαδήμα, να πείτε πούμε το. Ότι τούτη εβδομάδα καταβάλλουν τις συντάξεις. Ναι. Να πούμε ότι τούτη εβδομάδα 50.000 περίπου παίρνουν αυξημένες προσωρινές συντάξεις. Και να πούμε ότι περίπου 50.000 σήμερα και αύριο τα υπόλοιπα των αναδρομικών του 11 μήνου. Που δεν τα είχαν πάρει, τα εισπράττουν και αυτοί. Άρα, λοιπόν, να κλείσουμε με καλές ειδήσεις. Λοιπόν, να είστε καλά. Τούτη εβδομάδα, λοιπόν, είναι εβδομάδα ίσπραξης. Καλά, γι' αυτό λέω και. Αλλά στο σπίτι, οπότε μαζί του ο κόσμος. Και θα έχω την άλλη φορά Χριστουγεννιάτικο. Γι' αυτό είπα, γιατί σας πέρασε προσπέρασε ο Κουγιουμτζής. Έχει τον Άγιο Βασίλη, βλέπω εκεί πέρα. Όχι. Είναι τα σελίδια που θα έχει στο μαγαζί του ο κύριος Κουγιουμτζής. Τα έχει βάλει στο σπίτι τώρα. Είναι πρωτοπόρος ο κύριος Κουγιουμτζής. Γι' αυτό σας πρόλαβε.